σας δείχνω επιτέλους πώς μπορείτε να κάνετε το eyeliner μόνοι σας, βήμα προς βήμα, σούπερ αναλυτικά, ένα ολόκληρο βίντεο αφιερωμένο στο eyeliner. Είναι ένα δύσκολο πράγμα, ξέρω ότι πολλές δυσκολεύεστε, αλλά μαζί θα τα καταφέρουμε όλα, οπότε ξεκινάμε με το tutorial. Βλέπετε, έχω βάλει ήδη foundation στο πρόσωπό μου. Έχω σχηματίσει και τα φρύδια μου. Και στο foundation έβαλα και πούδρα από πάνω, ειδικά στο μάτι. Είτε σκιά είτε πούδρα δεν μας πειράζει, γιατί το gel eyeliner κάθεται πιο καλά όταν έχουμε βάλει και πούδρα στα μάτια. Είναι κάπως πιο στέρεο όλο το μάτι. Γιατί όταν είναι μόνο το make-up και κάνει και λίγο ζέστη, αμέσως αυτό λιώνει και πασαλίβεσαι σε όλο το μάτι. Και ειδικά άμα κουμπάει το βλέφαρο πάνω στο κόκαλο του φρυδιού, γίνεται ένας ψιλοχαμός όπως γίνεται σε μένα. Ξεκινάμε όμως με τον τρόπο που κάνω τελευταία. Χρησιμοποιώ για αρχή gel eyeliner, είναι αυτό από τη Maybelline, και στη συνέχεια το τελειοποιώ με το eyeliner του Coré, μαύρα και τα δύο. Παίρνω ένα πινελάκι, αυτό έρχεται μαζί με το gel eyeliner. Εμένα αυτή τη στιγμή έχει ψιλοανοίξει, αλλά δεν μας πειράζει γιατί δεν θα κάνουμε λεπτομέρεια με το πινέλο αυτό. Οπότε θα φροντίσω να βάλω πάρα πολύ ποσότητα και από τις δύο πλευρές από το πινελάκι, ώστε να μαλακώσει το gel και να μπορούμε εύκολα να το βάλουμε στο μάτι. Και αυτό που θα κάνω είναι, θα κάνω τη βάση μου, δηλαδή θα δω πόσο παχιά θέλω να είναι η γραμμή μου. Εμένα γενικώς μου αρέσουν οι παχιές οι γραμμές στο eyeliner, δεν μου αρέσει το πολύ διακριτικό, ούτε να ξεκινάει μόνο από την άκρη. Θέλω από την αρχή του ματιού να πάει κατά. Αυτό είναι για μένα το πιο ωραίο eyeliner, όλα τα άλλα, συγγνώμη για εσάς που το κάνετε αλλιώς, δεν μου αρέσει καθόλου. Οπότε, εδώ με το gel eyeliner ξεκινάω περίπου όταν κοιτάω ευθεία από την αρχή του ματιού, το καφέ δηλαδή. Και το φτάνω μέχρι λίγο πριν τη γωνία. Δεν θέλω να το φτάσω στη γωνία γιατί πολλές φορές το κλείνω το μάτι εκεί και γίνεται λίγο κόλλος στο σημείο. Οπότε το κάνω κατευθείαν μέχρι εκεί. Όταν λοιπόν έχω απλώσει την πολλή ποσότητα εδώ σε αυτό το σημείο, χρησιμοποιώ ό,τι έχει μείνει για να συνεχίσω τη γωνία. Δεν θέλω να ξεκινάω με πολλή ποσότητα στη γωνία, γιατί άμα κάνουμε κάποιο λάθος, άντε να τα βγάλεις από εκεί. Οπότε καλύτερα σιγά σιγά να χτίσεις το eyeliner, ώστε να μην κάνεις και πολλά λάθη. Τώρα θα κάνω την εξωτερική γωνία. Εγώ δεν χρησιμοποιώ tricks και λοιπά για να κάνω το cut eye. Δηλαδή ούτε σελοτέι βάζω, ούτε θα κάνω γραμμή. Θα κάνω κατευθείαν, θα ξεκινήσω από εδώ και θα έχω στο μυαλό μου ότι θέλω να το σηκώσω το βλέμμα μου. Δηλαδή θα το φτάσω το eyeliner μέχρι περίπου ένα σημείο ως εδώ. Και κλείνω τη γωνία και σηκώνω έτσι το eyeliner. Πολύ σημαντικό είναι να μην αφήνουμε εδώ κενά. Δεν είναι καθόλου ωραίο και κολακευτικό. Οπότε φροντίστε πάντα εδώ να το γεμίζετε. Συνήθως εδώ είναι το πρόβλημα. Το χειμώνα το τελειοποιώ όλο αυτό με το gel eyeliner, δεν χρησιμοποιώ καθόλου υγρό, αλλά τώρα θεωρώ ότι δεν μου κάθεται καλά το gel, οπότε συνεχίζω με ένα υγρό. Πάλι η διαλογική, θα ξεκινήσω το κέντρο και μετά θα κάνω τις γωνίες. Όταν νιώθετε ότι στεγνώνει το πινελάκι, κατευθείαν βάλτε προϊόν. Δεν θέλουμε καθόλου να τραβήξουμε γραμμές με στεγνό πινέλο, γιατί τότε είναι που κάνει τα κομματάκια και δεν είναι όλο ευθεία η γραμμή. Μένα μου αρέσει να μην το κάνω τόσο πολύ winged και ξεκινάω από εδώ τη γωνία να τραβάω μια πιο ευθεία γραμμή προς το κέντρο. Τώρα θα κάνω από τη μέσα γωνία μια πιο ομοιόμορφη γραμμή, δηλαδή πιο στρογγυλοποιημένη, δηλαδή να ξεκινάει από τη μύτη και κυκλικά να έρθει να δέσει με το υπόλοιπο μέρος.
Και ουσιαστικά αυτό ήταν όλο. Δεν χρειάζεται ποτέ να το κάνετε τόσο χοντρό. Απλά εμένα μου αρέσει, είναι κάτι που το γουστάρω πιο πολύ. Μου αρέσει να κάνει μπαμ το eyeliner, να είναι το κύριο μέρος του βαψίματος. Προαιρετικά ήταν το γέμισμα εδώ πέρα να το φέρουμε σε ευθεία. Όσο θέλετε μπορείτε να το αφήσετε απλά έτσι πιο... Αυτό είναι κάπως πιο θηλυκό, εγώ το θέλω πιο rock να το πω, δεν ξέρω ακριβώς. Οπότε θα κάνετε το ίδιο την άλλη μεριά. Και τώρα θα αφήσουμε το eyeliner να στεγνώσει για λίγο. Αν και ο Κορέας, το eyeliner του Κορέα τουλάχιστον δεν χρειάζεται πολύ ώρα, 5 δευτερόλεπτα και νομίζω είναι εντάξει. Και θα βάλουμε μπόλικη μάσκαρα, όσο θέλετε βάζετε βλεφαρίδες, ανάλογα την περίσταση φυσικά. Να ξέρετε ότι βλεφαρίδες ταιριάζουν πάντα πιο ωραία με eyeliner, είτε είναι χοντρή γραμμή είτε είναι λεπτή. Εγώ θα κάνω μόνο μάσκαρα αυτή τη φορά, γιατί δεν είναι ανάγκη. Όλος ο σκοπός ήταν να κάνουμε το eyeliner και να σας δείξω βήμα-βήμα πώς το κάνω εγώ το eyeliner. Για μένα είναι καθημερινό μακιγιάζ, έχω εξασκηθεί πλέον χιλιάδες φορές νομίζω. Είναι το αγαπημένο μακιάζ και δεν το αλλάζω με τίποτα, νομίζω ότι ταιριάζει και ταιριάζει με όλες τις ώρες θεωρώ. Αν και έχω ακούσει μερικές που λένε δεν ταιριάζει όλες τις ώρες. Οπότε αυτά, θα βάλουμε τώρα τη μάσκαρα. Παίρνω από τη Maybelline The Colossal Volume Express, είναι η αγαπημένη μου από τη Maybelline. Και θα βάλω μπόλικη. Τελειώσαμε! Έβαλα και τη μάσκαρά μου, έγινε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, με αρέσει πάρα πολύ. Το θέμα είναι να βρείτε εσείς ένα καλό προϊόν. Όχι, δεν είναι όσο πιο πολλά λεφτά δώσετε τόσο το καλύτερο το προϊόν, είναι εσάς να σας βολεύει. Μ' άρεσε πάρα πολύ, εγώ είμαι super ευχαριστημένη από το Gel Eyeliner της Maybelline. Τόσο καιρό, εδώ και ένα χρόνο νομίζω παίρνω αυτό, από τότε που έχει βγει νομίζω το παίρνω. Απλά το καλοκαίρι λιώνει πολύ εύκολα, οπότε αναγκαστικά πρέπει να βρω μια λύση και τυχαία βρήκα την eyeliner του Κορέ, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι σταθερό, στεγνώνει γρήγορα και το πινελάκι είναι σκληρό. Δηλαδή μπορώ να το γυρίσω και κόντρα, ενώ το eyeliner κανονικά το βάζεις έτσι, καμιά φορά με βολεύει να το γεμίζω ανάποδα, οπότε το πινελάκι όταν είναι σταθερό βολεύει πάρα πολύ, ώστε να μην τρέξει το eyeliner και έχεις αυτά τα σκαμπονεβάσματα στη γραμμή. Βέβαια υπάρχουν χιλιάδες βίντεο με eyeliner στο YouTube, καθημία έχει τον τρόπο της, νομίζω είναι και από τα πιο γνωστά βίντεο από θέμα μακιγιάζ το eyeliner, γιατί είναι ένα δύσκολο πράγμα, θέλει σταθερό χέρι και θέλει εξάσκηση. Οπότε βρείτε εσείς το δικό σας τρόπο, δεν είναι, αυτός που έκανα εγώ δεν είναι ο σωστός ή ο λάθος, είναι ένας τρόπος που με βόλεψε εμένα και κάνω το αποτέλεσμα που θέλω εγώ. Τέλος λοιπόν για το eyeliner και subscribe για να ενημερώνεστε για τα καινούργια μου βίντεο που κάνω κάθε Πέμπτη, που ανεβάζω μάλλον κάθε Πέμπτη, να με βρείτε στο Facebook, Twitter και Instagram. Από κάτω έχω και το email μου ό,τι θέλετε να μου πείτε. Στο email μου μπορείτε να μου στέλνετε φωτογραφίες, βασικά παντού και στο Facebook και όπου θέλετε. Μπορείτε να μου στέλνετε φωτογραφίες από τα χτενίσματα ή τα μακιγιάζ που σας κάνω, που τα δοκιμάστε κι εσείς μόνο εσάς. Όπως βλέπετε εδώ η συνδρομητριά μου η Μαρίνα δοκίμασε το διπλό eyeliner. Νομίζω το πέτυχε, δηλαδή έχω μείνει άφωνη. Εγώ έκανα πολύ καιρό να εξασκηθώ, δεν ξέρω πόσο καιρό έκανε η κοπέλα. Θέλω να ζητήσω και... Συγγνώμη από την προηγούμενη συνδρομητριά που δεν μίλησε για αυτήν, απλά το βίντεο το έχω φτιάξει ήδη και μετά μου έστειλε τη φωτογραφία, οπότε αναγκαστικά απλά την προσθέσαμε. Να ξέρετε ότι γενικά θέλω να σας δίνω credits γιατί εσείς με ανεβάζετε. Και αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Bye! Δεν είσαι στα φακά. Sucker.